υποχρέωση από το δίκαιο της θάλασσας να προσδιορίσει συγκεκριμένους διάβλους ελευθέρας ναυσιπλοείας. Συνεπώς, αυτό που λέμε transit passage ή ακόμη καλύτερα free passage. Έτσι. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση το Αιγαίο δεν μετατρέπεται σε ελληνική λίμνη τη στιγμή που το δίκαιο σε αναγκάζει στους χώρους τους συγκεκριμένους που εσύ θα ορίσεις για να επιτρέπεις την ελεύθερη ναυτιπλοεία να το κάνεις. Άρα εδώ είναι ένας μύθος. Και αυτόν τον μύθο να τον προσέξουμε, να μην τον καλλιεργούμε μεταξύ μας. Πολλοί άνθρωποι το ακούνε και από ειδικούς, οι οποίοι λένε τη μισή αλήθεια και με αυτόν τον τρόπο σου λένε εντάξει, ειδικός το είπε, έτσι θα είναι. Βλέπουν και αυτόν τον χάρτη και σου λέει, μα τελικά όλο το Αιγαίο δικό μας είναι. Όχι. Πρώτα-πρώτα τα λευκά είναι διεθνή ύδατα. Ναι. Δεύτερον, ναι. Από τη στιγμή που ορίσεις διάβλους ελευθέρας πλεύσεως, όλοι οι κάνοντες χρήση τους διαδρόμους αυτούς έχουν δικαίωμα να περάσουν ελευθέρως. Κανένα πρόβλημα. Και βεβαίως καλά έχουμε και το δικαίωμα της αυλαβούς, το οποίο έχει τους δικούς του όρους και το οποίο έχει να κάνει με την πλεύση, αν είναι σκάφος επιφανείας, με κλειστά τα ραντάρ, αδρανοποιημένα τα όπλα, ολοταχώς στον συγκεκριμένο διάβλο τον οποίον το παράκτιο κράτος έχει χαράξει και αν του συμβεί κάτι βεβαίως, χωρίς να έχει το δικαίωμα να πλησιάσει λιμένα, εκτός εάν του συμβεί κάτι, οπότε ασκείς τα δικαιώματα της έρευνας και διάσωσης και το φέρνει στο κοντινότερο λιμάνι. Εάν είναι σκάφος υποβρύχιο, τότε είναι υποχρεωμένο να ανέλθει στην επιφάνεια με ανάλογους περιορισμούς για τα όπλα και τα ραντάρ και να ακολουθήσει και αυτό τον ίδιο δρόμο. Σε καμία λοιπόν περίπτωση δεν έχουμε το Αιγαίο ελληνική λίμνη. Άλλωστε θα ήταν και παράλογο από πλευράς Ελλάδος. Μια Ελλάς η οποία είναι ναυτική δύναμη, η τρίτη ναυτική δύναμη στον κόσμο, να παρακολύει τη διεθνή ναυσιπλοεία. Είναι δηλαδή τρελό, είναι παράλογο. Δεν μας συμφέρει να το κάνουμε. Συνεπώς αυτός ο μύθος πρέπει να σταματήσει. Απλώς να καταλάβουμε όμως το άλλο που ξεκίνησα. Ότι όταν έχεις υπέρπτυση, δηλαδή ένα τουρκικό αεροσκάφος περνάει πάνω από ένα νησί, εκεί είναι σαν να μπήκε ένα στρατιωτικό άγημα ή μια στρατιωτική μονάδα στην ξηρά αυτού του νησιού. Και τι έχουμε κάνει, το έχουμε συνηθίσει. Ξέρετε γιατί. Πολύ απλά. Το μυθιδρατισμό. Ναι, ακριβώς. Είναι μυθιδρατισμός. Και πολύ απλά, ξέρετε γιατί. Διότι στον αέρα και στη θάλασσα δεν υπάρχουν ίχνη. Οπότε μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και θυμίζω, όταν το ρωσικό αεροσκάφος άγγιξε για λίγα δευτερόλεπτα τον εθνικό εναέριο χώρο της Τουρκίας, κατερρύφθη. Και θα ήθελα να πω και το άλλο. Για φανταστείτε ένα τουρκικό αεροσκάφος να περάσει πάνω από μία πόλη του Ισραήλ. Στον εθνικό εναέριο χώρο του Ισραήλ. Μάλιστα. Θα φτάσει μέχρι κάτω ολόκληρο ή θα εξατμιστεί στον αέρα. Η ιστορία λέει όχι. Μπράβο. Να δούμε όμως εδώ τι γίνεται με τα... Λοιπόν, στη δική μας την περίπτωση. Δώστε μου λίγο. Ξέρετε κύριε καθηγητά, ναι. Το δικό μας το δελτίο ειδήσεων, εδώ του σταθμού, έγινε θέμα στα τουρκικά με ΜΜΕ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι. Μπορείτε να μου δώσετε τις πτήσεις των τουρκικών αεροσκαφών. Ελπίζω, ελπίζω να μην. Αναδείξαμε. Ναι, μας παρακολουθούν. Ναι, όχι, ελπίζω λέω να μην σας επεδαψίλευσαν κολακίες για το πόσο καλά τα λέτε. Κύριε καθηγητά μου, όχι βέβαια. Γι' αυτό ήταν τιμητικό το ότι ασχολήθηκαν μαζί μας και μας κατηγορούν για πατριωτισμό, το λέω. Αυτή τη λένε αυτοί. Λοιπόν, πετάξανε τα τουρκικά αεροσκάφη, έτσι, μη επανδρομένα. Κοιτάξτε εδώ, αυτές είναι οι πτήσεις όλες. Μπράβο. Εδώ λοιπόν τι φαίνεται. Φαίνεται υπέρπτυση πάνω να. Από χερσαίο ελληνικό έδαφος. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να επιτρέπεται. Δεν μπορεί να επιτρέπεται. Θα σας πει κάποιος, κύριε καθηγητά μου, τι να κάνουμε. Ναι, ξέρουμε. Ξέρετε τι μας λένε κάθε φορά όταν τα λέμε αυτά. Πόλεμο να κάνουμε. Πόλεμο. Ναι. Θέλετε πόλεμο. Εμένα μου λέγανε μια φορά σε ένα πάνελ. Ναι. Μα τι θέλετε πόλεμο, φωνάζουν όλοι μαζί. Έτσι. Α, δεξιά, αριστερή, όλοι μαζί. Ναι. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι όλο αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας δοκιμαστικής κλιμάκωσης που ξεκίνησε από το 1973 και συνέχισε μέχρι σήμερα. Και κάθε φορά, όσο οι Τούρκοι έβλεπαν
ότι υπήρχαν υποχωρήσεις λόγω της αντιλήψεως περικατευνασμού της γείτονος, τόσο την επόμενη φορά πήγαιναν ένα μέτρο παρακάτω. Θυμίζω και πάλι το πώς αντέδρασε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου το Μάρτι του 87, τις περιβόητες τρεις μέρες του Μάρτι. Κοιτάξτε, κύριε καθηγητά μου. Ναι. Αυτό είναι από το τουρκικά με μία ψηλό. Λοιπόν, Ιουλανιστάν και τα λοιπά και τα λοιπά, μας έχουν, όπ, κοιτάξτε, το ανατρεπτικό δελτίο. Γίναμε διάσημοι στην Τουρκία. Βέβαια, το ότι παρακολουθούν τα πάντα οι Τούρκοι στην Ελλάδα είναι και αυτό έτσι ένα ζήτημα. Όχι, μπράβο τους, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Εγώ τους συγχαίρω προσωπικά. Δηλαδή με αφορμή αυτό που είδαμε πριν με τις περιπτήσεις, ναι, ναι. Γίναμε θέμα και το σχολιάσαμε. Βέβαια. Ναι, βέβαια. Το βγάλαμε στην επικαιρότητα. Πολύ καλά κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι κάνουν θαυμάσια τη δουλειά τους. Μένει να την κάνουμε κι εμείς. Εμείς, κύριε καθηγητά, προφανώς είτε δεν θέλουμε να την κάνουμε, είτε δεν μπορούμε να την κάνουμε. Το ότι δεν μπορούμε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι άρα δεν το είναι σωστό. Ναι. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Έτσι και τους γνωστούς λόγους. Λοιπόν, να προχωρήσουμε την κουβέντα μας και να μας πείτε τη γνώμη σας για τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων σε όλες αυτές τις προκλήσεις που δεχόμαστε, έτσι, μέχρι σήμερα. Να φτάσουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή θα μου πείτε τώρα από πού να το ξεκινήσω. Οι κυβερνήσεις πάντως σίγουρα των τελευταίων 40-50 ετών είχαν σχεδόν την ίδια πολιτική κατευνασμού. Έτσι, με μικρές διαφοροποιήσεις. Εντάξει, υπήρξε ένας Ανάστασης Παπανδρέου που είπε βυθίσατε. Εντάξει, οκ. Okay. Πιστεύω ότι το ορόσημο στην θεσμοθέτηση μιας πολιτικής κατευνασμού, η οποία πλέον έγινε η επίσημη πολιτική της χώρας, είναι από τα ίμια και τις κυβερνήσεις του κυρίου Σιμίτη. Από εκεί και έως σήμερα, ε. Ναι, από εκεί και πέρα αυτή η αντίληψη περί κατευνασμού έλαβε θέση επισήμου, διπλωματικής, επιτρέψτε μου την έκφραση, ιδεολογίας. Βεβαίως ήδη η εισβολή και κατοχή στην Κύπρο είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο σοκ στην ελληνική πλευρά, αλλά κατ' εμέ λανθασμένα, αλλά εκεί που το ορόσημο ετέθη ήταν ακριβώς τα ίμια, αμέσως μετά ήταν το κοινό ανακοινωθέν της Μαδρίτης και βεβαίως το συμπέρασμα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, του Ελσίνκη, το οποίο το μεν πρώτο μας ανεγνώριζε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας εις το Αιγαίο και το δε δεύτερο μετέτρεπε τον ενικό σε πληθυντικό στο θέμα της διαφοράς και άλλες εκκρεμότητες και άλλες διαφορές. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο κείμενα, τα οποία ούτως ή άλλως δεν είναι δεσμευτικά, γιατί το μεν πρώτο ήταν ένα κοινό ανακοινωθέν, δεν ήταν συμφωνία, δεν ήταν τίποτα, στο περιθώριο μίας συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, το δε δεύτερο ήταν ένα αποτέλεσμα συμπερασμάτων μιας συνόδου κορυφής και βλέπουμε πώς αντιμετωπίζονται τα αποτελέσματα των συμπερασμάτων των συνόδων κορυφής μέχρι σήμερα και πώς τα αντιμετωπίζει η ίδια η Τουρκία. Σαν να μην υπάρχουν. Σαν να μην εξεδόθησαν ποτέ. Συνεπώς, εδώ πέρα, εκείνο το οποίο ένα κράτος έχει υποχρέωση να κάνει, γιατί υπάρχει ένα σύνταγμα στο οποίο οι κυβερνήσεις όλες ομνίουν για την υπεράσπιση της εθνικής ακεραιότητος και της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητος. Η Ελλάδα, λοιπόν, έχει κάθε λόγο να ομνύει αλλά και να τηρεί τον όρκο της απέναντι σε αυτά τα δύο πράγματα. Από την άλλη μεριά, και μόνο το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ουσιαστικά διαλύει κάθε μύθο περί εξοπλισμών και τα λοιπά των νησιών και το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία είναι στα δικά μας χέρια να δείξουμε ότι τα στηρίζουμε, τα υποστηρίζουμε εφόσον ομνύουμε στη διεθνή νομιμότητα και καλά κάνουμε και ομνύουμε στη διεθνή νομιμότητα. Α, μάλιστα μια και μιλάω για διεθνή νομιμότητα να σας πω και μια είδηση. Της τελευταίας στιγμής που λέμε. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι και να συγχαρούμε την συνάδελφο, την καθηγήτρια Φωτεινή Παζαρτζή
από τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ναι, η οποία εξελέγει μόλις προχθές ως πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι είναι η δεύτερη γυναίκα η οποία εκλέγεται σε αυτό το υψηλότατο θεσμικό πόστο, ένα το κρατούμενο, και, επιτρέψτε μου το αρσενικό, ο πρώτος Έλλην. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι και Ελληνίδα. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, αν ήταν άντρας ή όχι, πάντως. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Και ότι είναι και πρώτη Ελληνίδα, ακόμα και όχι καλύτερα. Μόνο πρώτη Ελληνίδα, είναι ο πρώτος Έλλην πολίτης ο οποίος πήρε αυτήν τη θέση. Εγώ περίμενα από την ελληνική κυβέρνηση να πανηγυρίσει για αυτήν τη θέση. Δεν εξέδωσε ούτε όχι ανακοίνωση, να υποθέσω. Όχι, ούτε ανακοίνωση. Το θεώρησε ασήμαντο. Ναι, προφανώς. Ναι. Έτσι. Άλλα πράγματα είναι πιο σημαντικά τελικά για αυτή την κυβέρνηση. Και επειδή ξέρω προσωπικά την συνάδελφο, η οποία είναι εξαιρετική επιστήμον, έτσι, πραγματικά αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση και ήθελα να απευθύνω καλά κάνετε, κύριε καθηγητά. Καλά κάνετε. Άλλωστε, εμείς εδώ γι' αυτό κάνουμε και τη διαφορά. Τα λέμε τα πράγματα έτσι, ώστε και να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά και πράγματα που δεν ακούει άλλα κανάλια. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Είπατε πριν από λίγο, αν κατάλαβα καλά, ότι ο κατεβασμός κατ' εσάς είναι διπλωματική ιδεολογία. Ναι, χρησιμοποίησα είναι αυτόν τον όρο, ναι, τον οποίο κατεσκεύασα, ναι, γιατί ακριβώς ξεκίνησα από το κυρίαρχη ιδεολογία, ναι, και έβαλα στη θέση του κυρίαρχη το διπλωματική. Θα μπορούσα να προσθέσω και το κυρίαρχη, δηλαδή κυρίαρχη διπλωματική ιδεολογία, η οποία όμως, εάν εξετάσουμε εις το διάστημα αυτών των ετών, από την εισβολή στην Κύπρο μέχρι σήμερα, και ακόμη πιο κοντά από τα Ήμια μέχρι σήμερα που μας οδήγησε, και εάν εκατευνάστη ο Τίγρης, εκατευνάστη, όχι, εξιχριώθη. Έτσι, αλλά ξέρετε κύριε καθηγητά, εμένα αυτό που με προβληματίζει, και εδώ ήθελα το σχόλιο σας, είναι το εάν αυτή η διπλωματική ιδεολογία διδάσκεται πλέον και στα πανεπιστήμια της χώρας μας. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι... αυτό είναι το ανησυχητικό. Θα πω κάτι. Να είμαστε δίκαιοι και σωστοί. Στον ακαδημαϊκό χώρο, από τη στιγμή που ο ακαδημαϊκός δάσκαλος έχει την ελευθερία της απόψεώς του και την έχει, είμαστε από τις χώρες εκείνες που ο ακαδημαϊκός δάσκαλος δεν δεσμεύεται να πει τη γνώμη του, να την παρουσιάσει στο αμφιθέατρο, να την υποστηρίξει, να κάνει διάλογο με τους διαφωνούντες και από εκεί και ύστερα ο καθένας κρατάει αυτό το οποίο τον πείθει. Αυτό το έχουμε στην Ελλάδα και καλά κάνουμε και το έχουμε. Έχουμε κάθε δικαίωμα κάποιοι να διαφωνούμε με κάποιους άλλους. Εγώ, ας πούμε, με αρκετούς συναδέλφους διαφωνώ στο θέμα αυτής της προσεγγίσεως και λέω ότι si vis pacem parabellum. Εάν θέλεις να ζεις ειρηνικά, να προετοιμάζεσαι για πόλεμο, ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι σε αυτού του είδους τα περιβάλλοντα. Τα άκρος χαοτικά, τα άκρος ρευστά, τα άκρος αναδιαμορφούμενα, τα άκρος επικίνδυνα. Συνεπώς, δεν δικαιολογεί το όλο αυτό το χρονικό διάστημα να μην έχουμε φροντίσει σοβαρότατα την εθνική οπλική βιομηχανία, να μην έχουμε φροντίσει τους εξοπλισμούς μας με ορθολογικό τρόπο, για να μην μπούμε σε κουτσομπολιάκες, φυλακίστηκαν άνθρωποι, δηλαδή δαπανήθηκαν χρήματα αδίκως κτλ. Αλλά να έχουμε ένα ορθολογικό πρόγραμμα το οποίο να τηρείται σχολαστικά, να θωρακιστεί η Ελλάς και να φτάσουμε σήμερα στο επίπεδο το επιθυμητό, ούτως ώστε να μην αναρωτιόμαστε ποτέ τι θα γίνει εάν κάτι συμβεί. Θα σας έλεγε κάποιος βέβαια, ο οποίος θα ήθελε να δικαιολογήσει αυτή την κατάσταση, ότι περάσαμε μια πολύ δύσκολη οικονομική κρίση 10 ετών, όχι ότι έχουμε βγει, άλλωστε είναι πολύ πιθανό να ξαναμπούμε τώρα μετά αυτή την κατάσταση με την πανδημία και τα μέτρα που πήρε ή δεν πήρε η κυβέρνηση, μια άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να σας πει ότι ξέρετε κάτι, δεν είχαμε χρήματα για να αναβαθμίσουμε τα αεροσκάφη, δεν είχαμε χρήματα για να αγοράσουμε τα ραφάλ που τα αγοράζουμε τώρα ή τέλος πάντων κάποια σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτό θα έλεγε κάποιος. Ναι, από αυτούς. Εγώ για να δικαιολογηθεί. Λοιπόν, θα πω δύο πράγματα. Το ένα θα το πω απλά με τη γλώσσα του καθημερινού πολίτη. Όταν θέλεις
να χτίσεις μαγαζί και να το δουλέψεις και να έχεις κέρδος, πρέπει πρώτα απ' όλα να πας στην πολυοδομία και να φροντίσεις το οικόπεδό σου να σου ανήκει, αφού κάνεις τον έλεγχο τίτλων, το οικόπεδό σου να σου ανήκει, να είναι δικό σου και επιπλέον να είναι καλά διασφαλισμένο. Διότι εάν δεν έχεις διασφαλισμένο και σίγουρο οικόπεδο, δεν χτίζεις μαγαζί. Πρώτον γιατί, αν δεν είναι ασφαλές, δεν θα έχεις καμία επένδυση από κανέναν σε ένα ανασφαλές οικονομικό κέντρο. Πάει αυτό. Δεύτερον, εάν... Δηλαδή για τις βάσεις. Να βάλεις τις βάσεις. Βέβαια. Ωραία. Πρώτα ξεκινάς διασφαλίζοντας το χώρο σου. Ωραία. Και μετά προχωράς σε οποιαδήποτε οικονομική ενέργεια. Αυτό λοιπόν δεν έγινε. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι και για μένα το βασικό. Από πού ξεκινάς? Δεν ξεκινάς από τη μέση, ούτε από την οροφή. Ξεκινάς από τα θεμέλια. Αυτό λοιπόν έπρεπε να γίνει, να οργανωθεί και να φτάσουμε να έχουμε και μια συγκεκριμένη πολιτική σε ό,τι αφορά την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας, δημιουργώντας το ανάλογο θεσμικό όργανο, το οποίο μέχρι σήμερα το εξήγηλαν και προεκλογικά όλα τα κόμματα και μετεκλογικά υποτίθεται ότι αποκτήσαμε ένα ψήγμα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Πούντο. Ποιο δεν υπάρχει αυτό. Πούντο αυτό. Πούντο. Στα χαρτιά, ίσως. Ναι, συγγνώμη, σύμβουλο έχουμε. Σύμβουλο... Συμβούλιο έχουμε. Και από πού έχουμε σύμβουλο, θα τα πούμε στην πορεία. Ναι, εντάξει. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Όπου θέλει, ας είναι ο σύμβουλος. Α, όχι, έχει το σημασία. Θέμα είναι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι να είναι, ο Χόμο Ουνιβερσάλης να είναι. Δεν μπορεί μόνος του να κάνει οτιδήποτε, αν δεν έχει από κάτω ολόκληρη την υποδομή. Και πώς πρέπει να είναι αυτή η υποδομή? Πρέπει κάθε Υπουργείο, κύριε Φανίδη, να έχει έναν χώρο, και αφηρημένο χώρο, αλλά και συγκεκριμένο χώρο, που να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του από πλευράς εθνικής ασφαλείας. Δηλαδή, τι ακριβώς καθήκοντα έχει το Υπουργείο π.χ. Υγείας σε θέματα εθνικής ασφαλείας? Τι ακριβώς καθήκοντα έχει το Υπουργείο Υποδομών σε θέματα εθνικής ασφαλείας? Ένα απλό πράγμα. Φανταστείτε ένα σαμποτάζ στο δίκτυο των υπονόμων της πρωτευούσης. Ναι. Δεν λέω τίποτα άλλο. Ναι. Δηλαδή, σωστό, σωστό, αυτό το πράγμα σκεπτικό, ναι. Να μπορεί να διαρθρωθεί θεματικά, να μπορέσει να έχει γραφεία μελέτης όλου αυτού του υλικού, μετά να υπάρξει καταρχάς στις ένοπλες δυνάμεις μια αντίστοιχη υπηρεσία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή μια στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών που όλα τα ανεπτυγμένα κράτη έχουν, αυτές οι δύο υπηρεσίες να συνεργάζονται έχοντας ένα κοινό database όπου μέσα εκεί να γίνεται η ζύμωση των πληροφοριών. Τα γραφεία που υπάρχουν στρατό δεν συνεργάζονται με την ΑΕΠ? Κάποια γραφεία εκεί? Όχι, όχι, έχει σημασία το καθένα. Εσείς να έχει το χώρο να, του να και την ανεξαρτησία ναι, του για να μπορώ, ναι. Και μετά σε δεύτερο επίπεδο οι πληροφορίες να ζυμώνονται σε μια βάση δεδομένων. Από εκεί και πέρα να υπάρχει σε τρίτο επίπεδο το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο πρέπει να είναι καταρχάς όλες οι ένοπλες δυνάμεις εκπρόσωποι μέσα τους, να είναι εκπρόσωποι συγκεκριμένων υπουργείων, εξωτερικών, αμήνης, δημοσίας τάξεως και τα λοιπά, προστασίας του πολίτη όπως το λέμε τώρα. Έτσι, λοιπόν, και εκεί να έχει το καθήκον να ζυμώνει όλη αυτή την πληροφορία που θα έρχεται από την κάτω υποδομή και να την δίδει εις τον Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος να την παρουσιάζει στον Πρωθυπουργό, στο ΚΙΣΕΑ, και από εκεί και ύστερα να λαμβάνει αποφάσεις το ΚΙΣΕΑ και βεβαίως ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο εκάστοτε βάσει συγκεκριμένων σχεδίων. Αυτά τα σχέδια επιτρέπουν και την πρόβλεψη για ένα χρονικό διάστημα της τάξης των 20 με 25 ετών. Αυτά για μας είναι μυθικά. Ναι, ξέρετε κύριε καθηγητά, είναι μυθικά, αλλά να σας πω κάτι, εσείς δεν τα βγάλατε εντελώς από το μυαλό σας. Τα είδατε ως παραδείγματα των σύγχρονων κρατών, όπως είπατε. Μα έτερος εξαιτέρους σοφός. Έτσι. Γιατί δεν παραδειγματιζόμαστε, οι κυβερνώντες τέλος πάντων, όχι οι απλοί πολίτες προφανώς, οι κυβερνώντες, από αυτά ακριβώς που λέτε, από τα παραδείγματα αυτά των ξένων κρατών, ώστε να δημιουργήσουν, καλά, θα μου πείτε τώρα τόσα χρόνια, αλλά γιατί?
Ξέρετε, πάντα υπάρχει αυτό το γιατί. Όχι κόσμο. Το γιατί, υπάρχει πάντα. Έτσι. Και χωρίς γιατί η ανθρωπότητα δεν προχωράει. Έτσι. Η περιέργεια είναι εκείνη που κάνει την επιστήμη και η επιστήμη είναι εκείνη που κάνει την πρόβλεψη και χωρίς την πρόβλεψη δεν υπάρχει επιστήμη. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε. Λέμε είμαι επιστήμον και είμαι διεθνολόγος και τι σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι κάνω ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το κάνετε εσείς, κύριε Φανίδη. Όχι, αναλύσεις κάτι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος τα στοιχεία τα οποία εσείς αλλιεύετε και άλλες πηγές, οι υπηρεσίες, οι εθνικές κτλ. Να τα ζυμώνω και να κάνω πρόβλεψη. Να τα αξιολογήσετε, να κάνετε τις προβλέψεις. Να κάνω πρόβλεψη. Ή αλλιώς προειδοποίηση. Λέτε, παιδιά. Μα η πρόβλεψη σημαίνει ότι κοιτάξτε, πάμε προς τα εκεί. Πρέπει να προσέξουμε για να μην περιέλθουμε σε οδυνηρή κατάσταση. Επιστήμη χωρίς πρόβλεψη δεν είναι επιστήμη, είναι δόγμα. Είναι θεολογία. Και ξέρετε γιατί. Επιτρέψτε μου να το πω έτσι, οι φοιτητές μου όσοι με ακούν αυτή τη στιγμή θα χαμογελούν. Πάντως ξέρω μερικούς που σας παρακολουθούν τώρα. Ναι, καλοσύνη τους. Εκείνο, αφού δεν με βαρέθηκαν ακόμα, εκείνο λοιπόν το οποίο κάνει η πρόβλεψη είναι τι. Σας βαρέθηκε κανείς. Σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις λάθος. Επιστήμη χωρίς διάψευση δεν είναι επιστήμη, είναι δόγμα. Όταν όμως διαψεύδεσαι, τι μαθαίνεις, πώς να διορθώσεις τον αλγόριθμό σου, τον τρόπο σκέψης σου και πας παρακάτω. Έτσι προχωράει η υπόθεση της επιστημονικής προσεγγίσεως των διεθνών θεμάτων, μεταξύ άλλων. Αυτό λοιπόν μας λείπει. Όταν λοιπόν βλέπετε ότι δεν είμαστε σε θέση και δεν θέλουμε να προβλέψουμε, γιατί άραγε, κάποιοι εξωγενείς παράγοντες μας επιβάλλουν να μην κάνουμε αυτόνομο εθνικό σχεδιασμό. Αυτόνομο εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό. Διότι αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες μοιραία βλέπουμε ότι μας υπαγορεύουν στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτό το πράγμα όμως δεν ξέρω κατά πόσον συμφέρει τα εθνικά συμφέροντα. Εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Ξέρετε κύριε καθηγητά, όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα και που εσείς επιστημονικά μας αναλύετε, διότι είστε ένας άνθρωπος του πνεύματος κατά εμέ, της ακαδημαϊκής κοινότητας που έχετε μελετήσει. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ναι κύριε καθηγητά μου, αλλά προφανώς, διότι θα το πω για ακόμη μια φορά, δεν κρατιέμαι, αν ξέρετε μπείτε στον πειρασμό να διαβάσετε το βιογραφικό του καθηγητή του κύριου Μάζη, νομίζω ότι αυτά τα λίγα που λέω κάθε φορά και ο καθηγητής με διορθώνει, μάλλον είναι πολύ φτωχά στην πραγματική έτσι, αξία αυτού του ανθρώπου εδώ, του καθηγητή. Δηλαδή τα όσα έχει πετύχει στη ζωή του. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Μα κοιτάξτε, κύριε καθηγητά μου, σας έχει βραβεύσει η γαλλική κυβέρνηση, το Βρετανικό Βασίλειο, το Αγγλικό Βασίλειο. Δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ. Α, ερώτηση. Εδώ η ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας που σας αναγνωρίζει. Ξέρετε, υπάρχει και μια ακαδημία. Ακαδημία Αθηνών, Ναι. Ωραία. Εκεί έχετε πάρει κάποιο βραβείο. Φαντάζομαι δύσκολα, Δεν το διεκδίκησα ποτέ. Όχι, δεν χρειάζεται να το διεκδίκησετε εσείς. Με συγχωρείτε. Γι' αυτό είναι και η ακαδημία, διότι αυτή εντοπίζει πού πρέπει να δώσει τα βραβεία. Κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ έχω δει το βιογραφικό σου και πάθει σοκ. Σοκ έχω πάθει. Δεν είναι. Τη δουλειά μου κάνω, δεν κάνω τίποτα περισσότερο. Απλώς την κάνω, προσπαθώ να την κάνω όσο πιο σοβαρά μπορώ. Ωραία, ερώτηση πάνω σε αυτά που μας είπατε. Τι θα άλλαζε σήμερα σε ό,τι αφορά αυτή την κατάσταση που βιώνουμε με την Τουρκία? Δηλαδή, είπατε για τις αναλύσεις, είπατε ότι θα πιστεύετε δηλαδή ότι θα είχαμε καταφέρει σήμερα πράγματα τα οποία δεν πάνε στο μυαλό κανενός. Θα είχαμε δηλαδή καταφέρει να προφυλάξουμε πάνω απ' όλα τη χώρα μας από όλους αυτούς τους κινδύνους που βιώνουμε σήμερα. Σαφέστατα. Και ξέρετε, επειδή μας δόθηκαν τα δεδομένα σε κάθε περίοδο, παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε την περίοδο που συνεγράφει και εξεδόθη το πόνημα του κυρίου Νταβούτογλου, Αχμέτ Νταβούτογλου, «Türkiye strategik derinlik», το τουρκικό στρατηγικό βάθος. Αυτό από το 2001 είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει βρεθεί στα χέρια της ακαδημαϊκής κοινότητας. Πρώτος εγώ έκανα ένα σχόλιο σε επίπεδο μονογραφίας, βιβλίου δηλαδή, απάνω ακριβώς στη θεωρία του Νταβούτογλου τι έλεγε και μάλιστα πού έκανε επιστημολογικός λάθη. Το έβγαλα και στα ελληνικά, το έβγαλα και στα αγγλικά. Ποια χρονιά, κύριε καθηγητά μου? Πρέπει να έχει
10 χρόνια. 10 χρόνια τουλάχιστον. Ναι, ναι. Δεν τα θυμάμαι. Εντάξει, στο περίπου, στο περίπου. Κάπου εκεί. Ίσως και παραπάνω. Με λίγα λόγια, εσείς κάνατε αυτό που έπρεπε τότε, τους δώσατε τροφή. Μετά. Μα σημαίνει. Βγήκε ένας εκλεκτός συνάδελφος, ο οποίος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό και με έναν άλλον αείμνηστο συνάδελφο, τον Εωκλήτο Σαρή. Μετέφρασαν. Ο Παναγιώτης ο ύφεστος ασχολήθηκε με τον Εωκλήτο Σαρή. Μετέφρασαν και εξέδωσαν στον εκδοτικό οίκο Ποιότητα. Εξέδωσαν το βιβλίο του κυρίου Νταβούτογλου στα ελληνικά με επιμέλεια από τα τουρκικά του κυρίου Σαρή. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα έχουν περάσει 15 χρόνια, 12 χρόνια. Δεν έχει σημασία, πάνω από 10 εν πάση περιπτώσει. Έπρεπε αυτό το βιβλίο να μελετηθεί σχολαστικότατα και να ληφθούν μέτρα από τότε. Δεν έπαβα σε κάθε παρουσία μου, σε κάθε άρθρο μου, να υπομιμνήσκω ακριβώς τη σημασία αυτού του έργου. Διότι αυτό το έργο είναι η στρατηγική της Τουρκίας, η οποία ακολουθείται κατά την περίοδο από το 2000 μέχρι σήμερα ανελιπώς, ανελιπέστατα. Θα μου πείτε, μα ο Νταβούτογλου έχει εξοπεταχθεί από το ΑΚΕΠΕ πλέον. Έτσι, δεν έχει καμία σημασία. Ο κύριος Νταβούτογλου με αυτό το βιβλίο έγινε σύμβουλος του κυρίου Ερντογάν, υπουργός εξωτερικών του κυρίου Ερντογάν, πρωθυπουργός του κυρίου Ερντογάν, και όταν βεβαίως απεφάσισε να πάρει το κόμμα του κυρίου Ερντογάν ως γενικός γραμματέας του κόμματος, εκεί εξοπετάχθη. Τον έστειψε σαν λεμόνι και τον πέταξε. Αλλά δεν πάβει όμως να παρακολουθεί τα διδάγματα του βιβλίου του. Κύριε καθηγητά μου, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας, εδώ παρέα με τον κύριο Γιάννη Μάζη. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας, εδώ παρέα με τον εκλεκτό καλεσμένο μας, που δεν είναι άλλος από τον καθηγητή γεωπολιτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Μάζη. Είπαμε αρκετά για τα ελληνοτουρκικά, θα συνεχίσουμε όμως, διότι. Να πιάσουμε τώρα τις ναύτεξ. Τις αφήσαμε. Τι να πρωτοπούμε για αυτές τις ναύτεξ. Κάθε τρεις και λίγο, νομίζω πλέον ο κάθε Έλληνας έχει μάθει την ναύτεξ. Και τι σημαίνει και ναύτεξ. Που μέχρι ίσως πριν από λίγο καιρό. Να μην γνωρίσαν οι περισσότεροι. Τώρα γνωρίζουν όλοι. Τι θα γίνει, κύριε καθηγητέ, με αυτές τις ναύτεξ? Μπορεί να αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση ή οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση απέναντι σε αυτή την προκλητικότητα ουσιαστικά των Τούρκων? Καταρχάς, να δούμε μερικά επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα ανάλογα για τη στάση της κυβερνήσεως σχετικά με αυτές τις προκλήσεις τις τουρκικές. Ναι. Πριν ξεκινήσει ο διάλογος, η ελληνική κυβέρνηση τι μας είπε? Μας είπε ότι απέτηση, η οποία ενισχύεται και από το καταστατικό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι να επικρατήσει ένα κλίμα κατανοήσεως, καταλλαγής για εύλογο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ο διάλογος υπό μορφή διμερών επαφών. Διερευνητικών, τις λένε. Βλέπουμε κιόλας. Ναι. Έτσι. Τι διαπιστώσαμε? Ότι μόλις λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία έχουμε ναύτεξ και προκλήσεις. Αδιαφορήσαμε, είπαμε σημασία έχει να ξεκινήσει ο διάλογος. Όχι, είναι και συνήθεια που λέγαμε πριν. Ναι, είναι και συνήθεια, είναι και συνήθεια. Ο μυθιτηριατισμός που είπατε. Ναι. Ναι, είναι το πρώτο λάθος. Συνεχίσαμε το διάλογο. Αρχίσαμε το διάλογο. Μάλλον επανεκκινήσαμε το διάλογο. Ξαφνικά τι βλέπουμε εκεί? Μία τελείως παράτυπη ενέργεια από πλευράς τουρκικής κυβερνήσεως. Δηλαδή, ενώ έχουν οριστεί οι δύο αντιπροσωπείες, ενώ έχουν καθοριστεί τα μέλη των συμμετεχόντων σε κάθε αντιπροσωπεία, βλέπουμε ξαφνικά να εμφανίζεται ο κύριος Καλίν στην τουρκική αντιπροσωπεία. Ως το μάτι και το αυτί του κυρίου Ερντογάν. Αυτό είναι παράτυπο και προσβλητικό. Αδιαφορούμε τι συμφωνήσαμε, εμείς θα έχουμε και αυτόν. Μα πρώτα-πρώτα είναι κακή σύνθεση των επιτροπών. Διότι οι επιτροπές πρέπει να είναι ακριβώς ίσες στον αριθμό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο κύριος Καλή τι κάνει εκεί? Εποπτεύει
τι εποπτεύει, εάν και εφόσον αυτά τα οποία συζητήθησαν στην συνάντηση του Ιουλίου στο Βερολίνο, εκείνη τη μυστική συνάντηση, την οποία τελικώς την κατέδωσαν έτσι οι μαρτυριάριδες Τούρκοι, ναι, διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε γίνει ποτέ. Αφού βγήκε λοιπόν ο Καλίν και μας έδωσε τη λίστα των απαιτήσεων που συζητήθησαν σε εκείνη τη συνάντηση του Ιουλίου στο Βερολίνο, από εκεί και ύστερα απεδέχθημε ότι έγινε συνάντηση, αλλά ναι, ετηρήθησαν πρακτικά, δεν ετηρήθησαν, όχι, είναι, αυτά τα πρακτικά είναι απόρριτα, ναι, αλλά η παρουσία του κυρίου Καλίν εκεί μόνο αυτό το νόημα έχει. Διότι τότε είχαν μετάσχει ο κύριος Καλίν, η κυρία Σουρανή και ο κύριος Χέκερ. Με τη μεσολάβηση δηλαδή της Γερμανίας. Τι υπόθηκε, ξέρει κανείς μέχρι σήμερα? Όχι. Όχι. Επιτρέπεται να μην ξέρουν, τουλάχιστον οι πολιτικοί αρχηγοί. Θα μάθω τους Τούρκους κάποια στιγμή. Α, ναι, θα μάθω. Μα οι Τούρκοι. Αυτό ήταν το δεύτερο λάθος. Το τρίτο λάθος ήταν το εξής. Ότι αποστείλαμε εμείς αυτό το μήνυμα στην αντιπροσωπεία την τουρκική, ούτως ώστε να συνεχίσει η 62η συνάντηση πλέον σε ελληνικό έδαφος στην Αθήνα, και υποτίθεται ότι σε αυτό το μεσοδιάστημα θα έπρεπε να έχουμε κλίμα καλής συνεννόησης και καλής γειτονίας απέναντίας. Έχουμε μία παράνομη ναύτεξ, για την ακρίβεια να είμαστε απολύτως σοβαροί στην ορολογία, μία παράτυπη ναύτεξ, η οποία αντί να εκδοθεί από τη Λίμνο, που είναι το κέντρο δικαιοδοσίας, εκδίδεται από τη Σμύρνη. Αυτή η παράτυπη ναύτεξ στέλνει παρατύπως και παρανόμως ένα σκάφος υδρογραφικό του τουρκικού πολεμικού ναυτικού με στοιχεία TCG Chesme Α Παύλα 599. Αυτό λοιπόν το σκάφος πηγαίνει να κάνει, κατά την ρητή ανακοίνωση της τουρκικής πλευράς, υδρογραφικές έρευνες στην παράτυπη περιοχή της ναύτεξ, και εμείς λέμε όχι, δεν τρέχει τίποτα, είναι σε διεθνή ύδατα. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λέμε τη μισή αλήθεια. Προσέξτε, πάνω από μία υφαλοκρηπίδα μπορεί να υπάρχουν διεθνή ύδατα. Το θέμα είναι αυτά τα διεθνή ύδατα σε ποιο εύρος είναι. Είναι από 7 μέχρι 12 ναυτικά μίλια, όπου η Ελλάς εκείνο το πρωί μπορούσε να αποφασίσει να επεκτείνει την αιγαλίτη δάτη ζώνη. Δεν μπορούσε. Θεωρητικά δεν μπορούσε. Θεωρητικά μπορούσε. Δεν λέμε ότι είναι ένα κυριαρχικό δικαίωμα μονομερώς ασκούμενο. Ωραία, εγώ εκείνο το πρωί ήθελα να επεκτείνω την αιγαλίτη δάτη μου ζώνη. Ναι. Μου το απαγόρευε, ναι ή όχι? Μου το απαγόρευε. Ξέρετε, ένα το κρατούμενο. Ναι, πάμε παρακάτω. Μετά μας λένε, ξέρετε, λέει, με την υγρά στήλη ισχολείτο. Μα η υγρά στήλη είναι θέμα προς συζήτηση στις διμερείς. Γιατί? Γιατί η υγρά στήλη είναι η οψέποτε προκηρυχθισωμένη ελληνική ΑΟΣ, η οποία εν πάση περιπτώσει από τον 25ο μεσημβρινό και μετά και από τον 25ο μεσημβρινό και πριν είναι ουσιαστικά το αίτημα της γαλάζιας πατρίδος, της Τουρκίας, να ο Καλίν, να η παρουσία του, να η συνάντηση μυστική του Βερολίνου τον Ιούλιο και να και τα απόρριτα εκείνα που συζητήθησαν, τα οποία τα έβγαλε στον αέρα ο κύριος Καλίν. Άρα και εδώ έχουμε δεύτερη παραβίαση. Πέστε και αυτό, κύριε καθηγητά, έχω πολλά να σας ρωτήσω. Ναι, 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 πέστε, όχι, πέστε. Ναι, αλλά έγινε χαμός εκεί. Το ξέρω, έτσι. Το ξέρω. Λοιπόν, τι έκανε το υδρογραφικό? Μα το υδρογραφικό μπορεί να κάνει με τα ηχοβολιστικά του αποτύπωση του βυθού. Έτσι. Ποιος είναι ο βυθός εκεί? Εκεί ο βυθός είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα, η οποία ισχύει ύψο φάκτο εταπινήσιο σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης. Άρα και εκεί έχουμε καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Συνεπώς, μη αντιδρώντας ως προς αυτό και μη έχοντας στείλει το στόλο πριν στην περιοχή, όχι μετά, πριν, ούτως ώστε να τους πούμε, παιδιά, ξέρετε, εδώ δεν θα έρθετε. Και ότι αν κάνετε κάτι, εσείς έχετε το μπαλάκι. Εσείς θα πάρετε το μουτζούρι. Εσείς θα ξεκινήσετε τη σύγκρουση. Αλλά εδώ αναπτύσσεται και η επίσης περίεργη θεωρία και δυσνόητη για μένα, ότι ο μουτζούρις κολλάει μόνο στο μέτωπο της Ελλάδος. Το Τσεσμέ βλέπουμε τώρα, ναι. Ποτέ δεν κολλάει στο μέτωπο της Τουρκίας. Η Τουρκία εγκατέλειψε τις πρώτες συνομιλίες, δεν τις κόλλησε μουτζούρις. Η Τουρκία βγάζει παράνομες ναύτες εν μέσω διμερών επαφών,
Δεν τη κολλάει ο Μουτζούρης. Δηλαδή, εν τη περιπτώσει, σε πότε θα κολλήσει στην Τουρκία ο Μουτζούρης. Και αυτά τα λένε ελληνικά χείλη. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Να πάμε στο Αιγυπτιακό οικόπεδο. Να πάμε. Τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε έτσι και με την Αίγυπτο. Τι γίνεται με την Αίγυπτο. Υποτίθεται ότι τα είχαμε βρει μια χαρά μαζί τους. Τους δώσαμε και το κάτι της παραπάνω, κύριε καθηγητά. Και δεν είναι και λίγο. Δεν είναι και λίγο, σε εισαγωγικά το κάτι. Τους δώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι της μεσογειακής ράχης. Και τι γίνεται τώρα. Ναι. Βλέπετε ότι τώρα αυτό το οποίο τουλάχιστον φαίνεται είναι ότι μας κάνουν νερά, να το πω έτσι. Για να το καταλάβει ο κόσμος. Οι Αιγύπτιοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορούν να παίζουν και με τους Τούρκους μπάλα, να το πω ποδοσφαιρικά. Ναι, αν κοιτάξει κανείς τη χάραξη, γιατί ουσιαστικά έγινε μια. Ετοιμάστηκε μια προκήρυξη βήθο τεμαχίων. Ναι. Να μην τα λέμε οικόπεδα. Οικόπεδα είναι της θείας μου. Έτσι. Λοιπόν, και της μάνας μου. Αυτά είναι βήθο τεμάχια. Ναι. Ξεκίνησε λοιπόν μια προκήρυξη βήθο τεμαχίων, η οποία τι κάνει. Σιωπηρός παρακολουθεί την χάραξη την οποία έστειλε το Φλεβάρι του 20 η Τουρκία εις τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δηλούσα παρανόμως ουσιαστικά την ανακηρυχθήσα κατά αυτήν αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Και οι Αιγύπτιοι τι κάνουν. Σέβονται ακριβώς το όριο αυτό και ορίζουν το βυθοτεμάχιο με έναν εκπληκτικά συμπτωσιακό τρόπο ακριβώς εκεί που οι Τούρκοι θεωρούν ότι αρχίζει η δική τους, το δικό τους όριο της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Τι έλεγα εγώ τότε, κύριε Φανίδη. Έλεγα, μην ξεκινήσετε από την Αίγυπτο. Συμφωνήστε με την Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτος το απέδειξε ότι... Όχι, λέγατε να συγκεκριμένο με την Κύπρο να... Αυτό, μα αυτό λέω. Αυτό λέω, συμφωνήστε, το λέγατε και εδώ. Συμφωνήστε ανεπισήμως με την Αίγυπτο. Ορίστε την, μερικώς πάλι, την αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ Δωδεκανήσων Κρήτης-Κύπρου και αμέσως μετά πηγαίνετε να ολοκληρώσετε τη δουλειά με την Αίγυπτο. Μη σταματήσετε εκεί που σταματήσατε στον 28ο μεσημβρινό, διότι ουσιαστικά τι κάνετε. Κλείνετε το μάτι στην Τουρκία και τι της λέτε. Κοίταξε να δεις, εμείς μέχρι εκεί θεωρούμε ότι είμαστε εντάξει. Και ότι συμφωνείτε κι εσείς. Από εκεί και πέρα το κουβεντιάζουμε. Βεβαίως, γιατί να το αρνηθούν αυτό οι Τούρκοι. Και βεβαίως, γιατί... Όσα χόρταγοι Τούρκοι. Ναι, μα δεν χρειάζεται οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν, μην τους κατηγορείτε. Όχι. Εγώ θα σας πω και εδώ. Και οι Αιγύπτιοι, γιατί να φανούν βασιλικότεροι του βασιλέως. Δηλαδή, οι Αιγύπτιοι θα υποστηρίξουν τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Τα δικά τους θα κοιτάξουν να υποστηρίξουν. Ξέρετε, αυτό το να μην διδάσκονται από την ιστορία η πολιτική μας, κύριε καθηγητά, είναι πρωτοφανές. Να ξεχάσουμε τι κάνανε οι Αιγύπτιοι στην Επανάσταση του 21. Μα αφού η ιστορία επαναλαμβάνεται με άλλους πρωταγωνιστές. Ξέρετε, δεν το λέω εγώ, ούτε εσείς. Αυτή είναι μια παλιάρηση. Ξέρετε, εγώ προσπαθώ όσο μπορώ πιο αποστηρωμένα να απομακρυνθώ, λανθασμένα, το ξέρω, αλλά το κάνω επίτηδες, προς επίδειξη καλής θελήσεως, ούτως ώστε να μην μου πει κάποιος ότι παρασύρωμαι από το παρελθόν και ότι από εδώ και πέρα είναι ένα μέλλον το οποίο πρέπει να σχεδιάσουμε όλοι οι λαοί της Μεσογείου μαζί. Να το σχεδιάσουμε. Αλλά όταν εμείς οι ίδιοι λέμε ότι είμαι θα αγκυροβολημένοι εις το διεθνές δίκαιο, πού στην ευχή θα το εφαρμόσουμε αυτό το διεθνές δίκαιο που είμαι θα αγκυροβολημένοι? Μόνο στα σημεία που δεν μας συμφέρει. Για να καταλάβω δηλαδή. Συνεπώς, έρχεσαι και οριοθετείς πρώτα με την Κύπρο μερικώς και μετά οριοθετείς με την Αίγυπτο. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Το άρθρο 1 παράγραφος Δέλτα, αν θυμάμαι, αν δεν με γελάει η μνήμη μου, αυτού του ελληνοαιγυπτιακού μνημονίου χαράξεως, μερικής χαράξεως της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, λέει ότι οι Αιγύπτιοι πριν χαράξουν οποιαδήποτε αποκλειστική οικονομική ζώνη οφείλουν να ενημερώσουν τους Έλληνες και οι Έλληνες τους Αιγυπτίους. Πολύ ωραία. Δεν έγινε χάραξης ακόμα. Μην νομίσει κανείς ότι λέω ότι έγινε χάραξης από πλευράς Αιγύπτου με την Τουρκία. Όχι. Αλλά δεν έπρεπε η Αίγυπτος να έρθει να μας πει, να απαιτήσουμε να μας πει, ότι ξέρετε κάτι, εμείς σκοπεύουμε να βγάλουμε σε προκήρυξη κάποια βυθοτεμάχια μέχρι την 1η Αυγούστου,
θα υπάρχει, θα λειτουργεί η προκήρυξης. Και από εκεί και πέρα, επειδή σκεφτόμαστε να βάλουμε και βυθοτεμάχιο στην περιοχή εκεί, γιατί εκεί είναι η Μεσογειακή Ράχη. Εκεί πέρα είναι και από τις δωρεές που κάναμε απλόχερα στους Αιγυπτίους, για να εξασφαλίσουμε την καλή τους θέληση. Αυτό που σας... λοιπόν, το κάτι παραπάνω που είπα. Ναι, γιατί δεν μας ρωτάτε πριν κάνετε την προκήρυξη και με αυτόν τον τρόπο κλείνετε το μάτι στην Τουρκία? Άρα την πατήσαμε και εδώ. Προφανώς την πατήσαμε. Και εδώ. Βεβαίως. Το κένα κρατεί. Επειδή εγώ είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, τι λέω? Λέω τώρα, αυτή τη στιγμή και πριν λήξει η προκήρυξη, να γίνει μια παρέμβαση προς την Αιγυπτιακή πλευρά και να της πούμε να διορθώσει την χάραξη πριν τη βγάλει, έστω και τώρα, να διορθώσει την προκήρυξη. Προλαβαίνουμε δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αρκεί να υπάρξει καλή θέληση. Αρκεί να υπάρξει καλή θέληση. Πάλι θα παρακαλέσουμε, κύριε καθηγητά? Όχι. Θα απαιτήσουμε. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Στα χώρα. Μα θα απαιτήσουμε. Πρέπει να απαιτήσουμε. Έτσι δεν έστω είναι. Έστω για μια φορά. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι ο Σίση έχει κηρύξει τους αδελφούς μουσουλμάνους τρομοκρατική οργάνωση, όταν βλέπουμε ότι η Τουρκία εργαλειοποίησε τους αδελφούς μουσουλμάνους και ο κύριος Ερντογάν ουσιαστικά εμφανίζεται ως αρχηγός των αδελφών μουσουλμάνων, πολιτικός. Έτσι. Αυτό το πράγμα η Αιγυπτός το λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Ας της πούμε λοιπόν της Αιγύπτου ότι κοίταξε να δεις, εδώ πέρα χρειάζεται μια καλή γειτονία. Εδώ πέρα ετοιμάζεται μια νέα διαρρύθμιση μεταφοράς ενέργειας από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Είσαι μέσα σε αυτό το φόρουμ φιλίας. Γιατί λοιπόν θέλεις να λειτουργείς αυτόνομα? Εάν λειτουργήσουμε όλοι αυτόνομα, θα βγούμε όλοι ζημιωμένοι. Ας το καταλάβουμε. Και υπάρχουν τρόποι να πιστεί και η Αίγυπτος. Καλοπίστως. Εγώ βλέπω, κύριε καθηγητά, ότι χάνονται ιστορικές ευκαιρίες από τη μία με την παρουσία του Σίση στην ηγεσία της Αιγύπτου και από την άλλη με την παρουσία του Μακρόν στην ηγεσία της Γαλλίας. Α, λοιπόν, να πάμε λίγο στη Λιβύη πριν πάμε στη. Να πάμε στη Λιβύη, αλλά Μακρόν. Ξέρετε, έχω άλλες δύο ενότητες. Να πάμε καλώς, στη Λιβύη. Καλώς, καλώς. Κάντε να. Όχι, όχι, να πάτε, κύριε καθηγητά. Αυτή τη στιγμή. Ότι συνδέεται τη σκέψη σα πραγματικά και αυτή τη στιγμή αυτό. Στη Λιβύη, γιατί υπάρχει και ένα βυθοτεμάχιο. Είπα Γαλλία και τη θυμηθήκατε. Ναι, υπάρχει ένα βυθοτεμάχιο το οποίο είναι δυτικά του 26ου. Το οποίο όμως που μπαίνει σε αυτήν τη ζώνη του τουρκολιβικού μνημονίου. Και τι βλέπω? Βλέπω ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μετά από έντονες καταγγελίες της διεθνούς κοινότητας έχει ολοκληρώνει ως ονούπο έρευνα για χρηματισμό από πλευράς Τούρκων της Κιτριανδρίας, η οποία εξελέγει ως προσωρινή κυβέρνηση στη Λιβύη και η οποία μας εδήλωσε αδιάντροπα ότι βεβαίως εμείς θα κοιτάξουμε να επικυρώσουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, το ανυπόστατο νομικά. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει σε διαδικασία ολοκληρώσεως μελέτη για τον χρηματισμό από την Τουρκία των Λίβιων πολιτικών, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε εκλογές το Δεκέμβρη αυτού του έτους την Λιβύη. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Πρέπει να αναμειχθούμε σε αυτή την υπόθεση και πρέπει να δούμε σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τι στοιχεία έχουμε και εμείς να προσφέρουμε και να συνεργαστούμε με τη Γαλλία, η οποία έχει όλα τα δυνατά ενδιαφέροντα και συμφέροντα να μην επιβληθεί η βούληση της Τουρκίας στην περιοχή νοτίως της Κρήτης και στην περιοχή όπου πρέπει να οριστεί επιτέλους μια αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδος-Λιβύης μέσω της Κρήτης. Αυτά λοιπόν είναι ενέργειες τις οποίες πρέπει να γίνουν. Δεν είπα ότι δεν θα γίνουν, αλλά οφείλω όμως να τις υπομνήσω και να πω ότι πρέπει να κινηθούμε ταχαίως προς αυτή την κατεύθυνση. Να μην παρατηρούμε απλώς. Κύριε καθηγητά. Τώρα πάμε στη Γαλλία, μα θέλετε. Όχι, δεν θα πάμε στη Γαλλία. Έχω 4 λεπτά και μπορεί να είναι και λιγότερα. Η Γαλλία έχουμε αναλύσει και άλλες φορές. Έχω 3,5 λεπτά, μου λέει ο σκηνοθέτης. Mm-hmm. Θέλω να δούμε λιγάκι τον κατ' εμέ ύποπτο ρόλο του Ελιαμέπ. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα. Έχουμε δηλώσεις, ας πούμε, του Βερέμ, έτσι, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Ελιαμέπ. Και λέει ούτε λίγο το πολύ ότι μας δίνει και την πληροφορία, ίσως μας προειδοποιεί, ίσως προειδοποιεί, ίσως τέλος πάντων το θεωρεί σίγουρο πως οι Τούρκοι θα καταλάβουν το Καστελόριζο και
θα δημιουργήσουν εκεί και στρατόπεδα εχμαλώτων και χίλια δυο κακά. Όταν αυτό το λέει ένας σύμβουλος, ο οποίος έτσι προέρχεται από το ΛΕΑΜΕΠ, που αν μη τι άλλο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει παίξει το δικό του ρόλο στην άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μέσω των συμβουλών, μέσω των πολλών καθηγητών. Μην ξεχνάμε ότι καθηγητές από το ΛΕΑΜΕΠ έχουν γίνει και υπουργοί εξωτερικών, έχουν ασκήσει δηλαδή εξωτερική πολιτική, η οποία ουσιαστικά πηγάζει από το ΛΕΑΜΕΠ. Κατ' εμέ, κύριε καθηγητά, το ΛΕΑΜΕΠ εδώ και πάρα πολύ καιρό παίζει έναν ύποπτο ρόλο. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιώ επίθετα. Εγώ θα πω ότι σε κρίσιμες κατευθύνσεις του ΛΕΑΜΕΠ, εγώ είμαι αντίθετος. Καθέτος αντίθετος. Μα η ρητορική σας είναι διαφορετική. Ναι, όχι. Και, όχι, και, αυτό και η αντίληψη των πραγμάτων είναι διαφορετική. Είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή, εσείς δικαιώνεστε συνεχώς σε αντίθεση με πολλούς από εκείνους οι οποίοι αυτό τόσα χρόνια, είναι, πώς, τόσα χρόνια είναι αλήθεια. Όλο έξω πέφτουν. Είναι αλήθεια. Αλλά ότι προσπαθώ να κάνω πρόβλεψη. Εγώ δεν θα τους χαρακτηρίσω υπόπτους. Όχι. Για μένα έχουν λανθασμένες απόψεις σε κρίσιμα ζητήματα. Σχέδιο Ανάν. Ο αγώνας, ας πούμε, που εδόθη από πλευράς ΛΕΑΜΕΠ για την επικράτηση του σχεδίου Ανάν, στη δική μου επιστημονική αντίληψη, είναι λάθος. Δεν έπρεπε να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, έπρεπε να κινηθούν προς μια άλλη. Αλλά ο καθένας δικαιούται να έχει τις επιστημονικές του απόψεις. Λοιπόν, μετά, το θέμα, παραδείγματος χάρη, αυτό που θίξατε, τον κύριο Βερέμη και τον σέβομαι και τον υπολείπτομαι. Αγαπητός συνάδελφος, είμαστε από το ίδιο πανεπιστήμιο και βεβαίως δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα απονείμω πιστοποιητικά πατριωτισμού σε κανέναν. Βεβαίως, μπορώ να πω ότι για ορισμένα θέματα τα οποία άπτονται ιδιαίτερα των εξοπλισμών, αν δεν έχουμε απόλυτη γνώση, θα ήταν καλύτερα να μην εκφραζόμεθα. Μάλιστα. Εγώ θα σας πω κάτι το άλλο. Βλέπουμε. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι ουέ και αλίμονον στους Τούρκους εκείνους, οι οποίοι θα αποφασίσουν να χτυπήσουν το Καστελόριζο και θα σταματήσω εδώ. Έχω μια άλλη άποψη. Και ο Βερέμης έχει μια άλλη άποψη. Έτσι. Σεβαστή. Σεβαστή. Καμία αντίρρηση. Εγώ έχω μια άλλη άποψη. Θέλω λοιπόν να πω ότι καλόν είναι για θέματα που άπτονται της αμυντικής ισχύως των ελληνικών εδαφών, είτε αυτά είναι νησιωτικά είτε αυτά είναι χερσαία, να γίνεται πολύ πιο προσεκτική προσέγγιση. Από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Είστε εντάξει, ευγενείς απέναντι τους. Εγώ θα έλεγα Μα έχω την απέτηση να είναι και αυτοί ευγενείς απέναντί μου. Αυτό ακριβώς. Επειδή εσείς δεν μπορώ εγώ να κατηγορήσω κάποιον και να έχω την απέτηση να μην με κατηγορήσουν. Διαφωνούμε καθέτως. Έτσι. Σχεδόν σε όλα τα ζητήματα. Είναι ξεκάθαρο, κύριε καθηγητά. Αλλά από εκεί και πέρα έχουν δικαίωμα να διαφωνούν και αυτοί. Αλλά μου εντάξει. Άλλωστε είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πέρασε η ώρα. Ελπίζω ευχάριστα για τους τηλεθεατές πάνω απ' όλα. Που για μένα πέρασε πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Μάση, κύριε καθηγητά μας, που ήσασταν πάλι εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Αυτή είναι η λύση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον συνοθέτη της εκπομπής, τον κύριο Αντωνόπουλο, που βοήθησε πάρα πολύ με τους χάρτες, με όλα αυτά που εξηγούσε ο καθηγητής. Και βεβαίως στους δύο συνεργάτες μου, οι οποίοι επίσης βοηθάνε στην εκπομπή, τον κύριο Χρυστοδουλίδη και τον κύριο Καρακατσάνη. Καλό βράδυ σε όλους. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη.